χώρο για τις τέχνες με άξονα τη φωτογραφία που βρίσκεται στο Κουκάκι κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπάρχει φωτογραφική έκθεση με την ευκαιρία της έκδοσης του φωτογραφικού λευκόματος του Σπύρου Ζαφυρόπουλου με τίτλο «Θύρες κλειστές». Τον Σπύρο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Είμαστε και στο χώρο Luminous Eye και θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί του σε σχέση με τη φωτογραφία. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί οι φωτογραφίες σου είναι ασπρόμαυρες. Ποια είναι, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η επιλογή? Από μικρός που ήμουν με έλκυε το ασπρόμαυρο ακόμα και στις οικογενειακές φωτογραφίες, γιατί θεωρούσα ότι το έγχρωμο αποσπά την προσοχή μου, όπου έχει μια πιο πραγματική αίσθηση το έγχρωμο και αποσπούσε την προσοχή μου από την ουσία και αυτό που ήθελα να περάσει φωτογραφία. Το ασπρόμαυρο με άφηνε να δω ίσως καλύτερα τι κρύβεται πίσω από την εικόνα. Μάλιστα. Ξέρεις, ένας μεγάλος φωτογράφος, προφανώς τον ξέρεις, ο Ρόμπερτ Φρανκ, έχει πει ότι το μαύρο και το άσπρο είναι τα χρώματα της φωτογραφίας. Για μένα συμβολίζουν την αντίθεση ελπίδας και απελπισίας, στην οποία η ανθρωπότητα διαρκώς στροβιλίζεται. Πιστεύεις ότι πράγματι αυτό συμβαίνει με την... Ας πούμε, δηλαδή είναι ένα πράγμα όπως το μαύρο και το άσπρο μεταξύ ελπίδας και απελπισίας? Δεν νομίζω. Απλά με το άσπρο. Με το ασπρό μαύρο λειτουργεί καλύτερα, εκφράζεται ίσως καλύτερα το ασυνείδητο μέσω του άσπρου μαύρου. Αυτό νιώθω, ότι μπορώ να προσεγγίσω καλύτερα την πραγματικότητα, την αλήθεια, όποια και είναι αυτή. Πιστεύεις ότι τις φωτογραφίες σου έχουν αισιοδοξία, απεσιοδοξία, πώς για σένα, πώς είναι που τις βλέπεις εκ των υστέρων? Σε μια πρώτη ανάγνωση ίσως φαίνεται αισιοδοξία, αλλά δεν ισχύει αυτό. Στην πραγματικότητα είναι προσέγγιση, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να προσεγγίσει την έννοια της ύπαρξης, της αλήθειας, της ζωής, του θανάτου, όχι μόνο του ανθρώπου. Αν δεχτούμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε ως ύπαρξη, ως πραγματικότητα, εξαρτάται από τον άνθρωπο, δηλαδή αν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν ξέρω αν θα υπήρχε το τραπέζι που βρίσκεται εκεί πέρα. Κατά συνέπεια, αυτό που αντιλαμβάνομαι τόσο πραγματικό με τις αισθήσεις είναι καθαρά εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, η ύπαρξη, η μη ύπαρξη, εξαρτάται πεντακάθαρα από τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι προσπαθούν να προσεγγίσουν την αλήθεια. Και δεν έχει να κάνει ούτε με αισιοδοξία ούτε με απεισιοδοξία. Και συνήθως, πλειοψηφία των φωτογραφιών, πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι μέσα στη φωτογραφία, μια διέξοδο διαφυγής. Ας μιλήσουμε λίγο για την τεχνική σου. Αρχικά, ποιον φωτογραφικό εξοπλισμό χρησιμοποιείς? Μια Nikon D750, 35 φακό ή 50, κυρίως αυτά. Άρα λοιπόν έχεις έναν εξοπλισμό, θα έλεγα, που χαρακτηρίζει τον street photographer. Θεωρείς τον εαυτό σου street photographer? Πιστεύω πως όχι, δηλαδή από τη γενικότερη έννοια, στον δρόμο είναι οι φωτογραφίες όλες, στον δρόμο ή στο μετρό, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι street photographer. Δεν πιστεύεις ότι είσαι, όχι. Παρόλο που δουλεύει. Παρόλο που είναι τραβηγμένες, είναι πιο πολύ, έχουν ένα πιο εσωτερικό χαρακτήρα από ότι έχει φωτογραφία δρόμου. Δηλαδή, μπορείς να το αναπτύξεις λίγο? Π.χ. μέσω του, την ώρα που γίνεται η φωτογράφηση, νιώθω πραγματικά σαν να βρίσκω σε έναν εντελώς άλλο διαφορετικό, έναν άλλο κόσμο. Είμαι εγώ και το φωτογραφιζόμενο άτομο μπροστά μου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Νιώθω σαν να είμαι σε έναν άλλο κόσμο, καμία σχέση με αυτό που ίσως θα εξέφραζε για μένα η φωτογραφία δρόμου, που δίνει μια εικόνα του κόσμου εκείνη τη χρονική στιγμή σε κάποιο σημείο. Α, δεν είναι δηλαδή ένα ντοκουμέντο, ας πούμε, του δρόμου? Ακριβώς. Για σένα η φωτογραφία η δικιά σου. Είναι κάτι που είναι απροσδιόριστο. Δηλαδή, απροσδιόριστο. Οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε μέρος από το πλανήτη. Του κόσμου φωτογραφία αυτή. Υπαρξιακό ενδεχομένως. Υπαρξιακό καθαρά, πεντακάθαρα. Ποια θέματα σε εμπνέουν φωτογραφικά? Θέλω να πω, δηλαδή, πολλοί έχουν κάνει την παρατήρηση ότι στις φωτογραφίες σου επικεντρώνεσαι, είναι πολύ, πολύ εμφανές τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ισχύει αυτό? Ισχύει, γιατί κυρίως οι άνθρωποι. Κυρίως άνθρωποι υπάρχουν στις φωτογραφίες μου, κυρίως παιδιά και κυρίως ηλικιωμένοι.
γιατί απλά πιστεύω ότι μέσω τα πρόσωπά τους είναι αποδεσμευμένα από την καθημερινότητα. Και άρα προσεγγίζουν πιο καλά μέσα από τα πρόσωπά τους την έννοια της ύπαρξης και της αλήθειας. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν μετακινητά, υπάρχει μια έκρηξη στις φωτογραφίες όπου βλέπεις πάρα πολλές χιλιάδες φωτογραφίες καθημερινά και πολλοί μεγάλοι φωτογράφοι έχουν πει ότι αυτό είναι το τέλος της φωτογραφίας. Ποια είναι η άποψη πάνω σε αυτό? Δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει η φωτογραφία. Είναι σαν να λέμε ότι έχει πεθάνει η μουσική, επειδή υπάρχει ευκολία του CD, της συγγραφής του CD κτλ. Η μουσική δεν πέθανε. Και ούτε θα πεθάνει. Όπως και η φωτογραφία. Παρακολουθείς την άλλη δουλειά των φωτογράφων, άλλων φωτογράφων. Δηλαδή, υπάρχουν φωτογράφοι οι οποίοι συστηματικά παρακολουθούν δουλειές άλλων φωτογράφων, έχουν φωτογραφικά άλμπουμ κτλ. Κτλ. Μελετούν φωτογραφίες κτλ. Εσύ ανήκεις σε αυτούς? Όχι, δεν υπάρχουν δουλειά κάποιου συγκεκριμένου φωτογράφου. Ναι, δεν ακολουθήσει. Περιστασιακά και κατά τυχαίο τρόπο, αλλά να παρακολουθήσω συνολικά το έργο κάποιου φωτογράφου και συστηματικά όχι, δεν το κάνω. Υπάρχουν φωτογράφοι μεγάλοι που σε έχουν επηρεάσει? Αν έχουν επηρεάσει, όχι, δεν το γνωρίζω. Αλλά φωτογράφοι που αγαπώ. Μεγάλοι είναι ο Ατζέτ, ο Δεκαράβα, ο Σούντεκ. Αυτοί κυρίως. Πώς προέκυψε και ασχολήθηκες με φωτογραφία? Απλά πριν ξεκινήσω να κάνω φωτογραφία, με μια ερασιτεχνική βιντεοκάμερα έφτιαχνα ταινιούλες, ας πούμε, μικρού μήκους. Και κάποια στιγμή που βρισκόμουν στην Κρήτη, με αυτή τη βιντεοκάμερα ξεκίνησα να τραβώ φωτογραφίες. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, κόλλησα με τη φωτογραφία. Από το βίντεο δηλαδή? Από το βίντεο, έτσι. Χωρίς την πραγματικότητα ποτέ να κάνεις κάτι σοβαρό στο βίντεο? Ω, τίποτα. Απλά είναι εντελώς αρεσιτεχνικά, έτσι, για το κέφι μου. Στη διάρκεια των φωτογραφιών που τραβάς στον δρόμο, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ότι τραβάς? Συνήθως με ευγενικό τρόπο μπορεί να μου πούνε να σβήσω τη φωτογραφία. Τρεις φορές έχουν καλέσει την αστυνομία. Α, ναι. Εντάξει, διάφορα. Έχουν πάρει τα στοιχεία, απ' όλα. Αυτά. Ωραία. Ξύλο δεν έχω φάει πάντως.